Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με τον κόσμο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης να τιμά τον Γιώργο το Φουφόπουλο που τίμησε το ψηφοδέλτιο της ανανοτικής κίνησης επαγγελματιών. Σήμερα δώσαμε το έναυσμα για τη μεγάλη μάχη αυτού του τριημέρου. Ο κόσμος καλείται να ψηφίσει το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα για ένα νέο επιμελητήριο, για να φέρει την ανανέωση στο επιμελητήριο, για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό επιμελητήριο, να ξυπνήσουμε το κοιμόμενο γίγαντα που είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έναν αγώνα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Και εδώ ήταν παρόντες και παρούσες οι ασφαλιστές της πρώτης γραμμής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Φουφόπουλο και όλους τους συνεργάτες του και τους φίλους του και να πω πως μαζί θα φέρουμε τη δημοκρατία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της ανανοτικής κίνησης επαγγελματιών είναι να αλλάξει αυτό το παράλογο εκλογικό σύστημα που αδικεί όλη την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και όλες τις υπηρεσίες, να ενώσουμε τα τμήματα και να μην υπάρχουν διακρίσεις στα μέλη. Αυτό το εκλογικό σύστημα για το οποίο ευθύνη έχει ο Πρόεδρος και κάποιες άλλες παρατάξεις θα αλλάξει και θα είναι δίκαιο για όλους. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μία συγκέντρωση αυθόρμητη για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι αστήρευτες, είναι δημιουργικές, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, τα επαγγέλματα δώσανε την απάντησή τους στη συσπήρωση και στην υποστήριξη της ανανεωτικής κίνησης. Ο Νίκος Λεβετσοβίτης παρών και πανταχού παρών μαζί με συνυποψηφίους στήριξε τη συνάντηση αυτή και νομίζω ότι δώσαμε ένα τόνο για το τι θα συμβεί στις επικείμενες εκλογές. Νομίζω ότι ήταν ένα πρόκριμα νίκης και επειδή τίποτα δεν κρίνεται πριν από το τελευταίο δευτερόλεπτο, εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω ότι η συσπήρωση αυτή με τον πολλαπλασιασμό των δυνάμεων που θα δώσει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση θα φέρει στο επιμελητήριο μια τέτοια συμμετοχή που τη Δευτέρα η ανατροπή θα είναι σίγουρη. Περιμένουμε ένα νέο επιμελητήριο με μια νέα διοίκηση και με μια ανανεωτική διάθεση και τον Νίκο το Λεβετσοβίτη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους από την εταιρεία μας, από τον κλάδο, από τις υπηρεσίες, από τα επαγγέλματα και θα παλέψουμε για αυτούς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.